Καλησπέρα σας, κύριε Τσόχο. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαγόραπος. Τι κάνετε? Εμείς σας τηλεφωνούμε εδώ από την εξωτική Θεσσαλονίκη. Εσείς? Που ακούω, περνάτε πολύ ωραία στους δρόμους τους. Βέβαια, τέλεια. Με πέτρα, με πέτρα την οποία εγώ λέω κοτρώνα, για ένας δρόμος περίπου 100 μέτρα από δική, 100 μέτρα για να φτάσει στο νοσοκομείο, και μετά είναι αυτός ο δρόμος, δεν ξέρω αν έχεις περάσει καμιά φορά, για να πας στα Κάστρα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους κοινωνικούς. Ναι. Είναι εκεί το νοσοκομείο ο Άγιος Δημήτριος, εκεί είναι με πέτρα. Πώς έχεις πάει στο Σαν-Ζελιζέ? Στη Γαλλία, ο δρόμος πώς είναι στρωμένος με την πέτρα αυτή. Έτσι. Αυτό τέτοιο πράγμα. Αυτό πήγαμε να κάνουμε εδώ, αλλά δεν το κάναμε πολύ καλά, δεν πειράζει. Δεν γυαλίσαμε την πέτρα για να γλιστράει η ρόδα. Λοιπόν, από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε φυσικά από την πληροφορία που έχουμε, την είδηση μάλλον, όχι πληροφορία, την είδηση ότι έρχεται μου βγαίνει να λέω συνέχεια Τζον Μπρούγος, αλλά τέλος πάντων, επειδή το έχεις γυρίσει και στο μπάσκετ τελευταία, το θυμάσαι τον Μπρούγο φυσικά, έτσι? Βέβαια, πώς το θυμάμαι. Εννοείται. Ποιος τον είχε φέρει τον Μπρούγο? Δεν το θυμάμαι αυτό. Κοίταξε τώρα, και εγώ τώρα που σου έκανα την ερώτηση, έχω και μια αμφιβολία μέσα μου. Αν τον έφερε ο Ηρακλής, αν τον έφερε ο Ηρακλής ή πήγε μετά στον Ηρακλή από τον Πανιόνιο. Γιατί σε πάνω. Νόμιζα ότι θα μου έλεγε πρόσωπο. Όχι. Συγγνώμη. Ναι. Ναι. Ποια ομάδα? Ναι, είπα ποιο, σωστά. Ποια ομάδα? Ναι. Μετά στον Ηρακλή. Πρώτα Πανιόνιο, ναι, μου λέει ο Κώστας Κούσης. Πρώτα Πανιόνιο και μετά Ηρακλή. Ναι. Λοιπόν, για τον Χερμάν Μπούργος ή Μπούργος? Μπούργος. Μπούργος. Με γάμα. Ναι. Γιατί ρε Μιχάλη με γάμα? Έτσι μας τον είπα, έτσι σας τον λέμε. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προφορά. Χερμάν Μπούργος. Ναι, και εγώ αυτό. Μόνο. Μπορεί να είναι πιο εύκολο. Πώς? Οι περισσότεροι τον φωνάζουν μόνο, να ξέρεις. Παρά το γεγονός ότι ένα παρατσούκλι που στην Ελλάδα θα ενοχλούσε πολύ, αυτόν δεν τον ενοχλεί καθόλου, το αποδέχεται, σημαίνει μαϊμού. Ναι, πότε, μόνο. 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 Ναι. Ναι. Όλοι τον φωνάζουν μόνο. Όλοι. Δηλαδή μπορεί να δεις ακόμα και συνέντευξή του και να τον αποκαλεί ο δημοσιογράφος μόνο. Ναι. Και σημαίνει μαϊμού, είπες αυτό? Και σημαίνει μαϊμού. Μάλιστα. Και δεν τον ενοχλεί, τέλεια. Για... Ναι, καθόλου. Βγάλε τον μας μια ακτινογραφία. Πριν στο βγάλω μια ακτινογραφία, σου πω ότι είναι ένας πολύ ροκ τύπος. Τόσο ροκ που όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο πάντα ασχολούνταν με τη ροκ μουσική. Η στάση ζωής του ήταν ροκ. Το ντύσιμό του ήταν ροκ στην καθημερινότητά του. Και όλα σας τα λέω επειδή έχω συζητήσει αρκετά με αυτό, γι' αυτόν, και φρέσκαλα τη μνήμη μου τώρα πριν 20 λεπτά μιλώντας με τον Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος ήταν συμπαίχτης του. Και μοναδική χρονιά που ο Ντέμις έπαιξε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ήταν συμπαίχτης με τον Μπούργος, και μάλιστα έκανε αρκετή παρέα μαζί του με ένα παρεάκι που με έναν τρόπο ποδοσφαιρικό, όπου είμαστε μια μεγάλη οικογένεια όλοι οι ποδοσφαιριστές και μια μεγάλη χώρα όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλο αυτό το παρεάκι έχει σχέση με την Ελλάδα πλέον, αφού έχει σχέση και ο Χερμάν Μπούργος. Ο άλλος ήταν ο Ιμπαγάσα, ναι. Ο άλλος ήταν ο Λέκη, το θυμάσαι, ένα στόπερ που είχε έρθει στο Ερακλή, δεν το θυμάσαι πολύ καλά. Βέβαια, δεν το θυμάμαι, ναι. Βέβαια. Ο Λέκη και ο άλλος ήταν ο Ντέμις. Τώρα πλέον όλοι θα έχουν σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, κάναν παρέα ο Ντέμις με τον Μπούργος. Ναι, ήταν στην ίδια ομάδα, ρε παιδί μου, και ήταν πιο κοντά στους Αργεντίνους ο πολύ φυσιολογικό Ντέμις. Όχι, τους κάνω εικόνα να βγαίνουν έξω μαζί. Ναι, μην φανταστείς κολλητή τώρα. Όχι, η Αργεντίνη δηλαδή. Μεταξύ των πολύ κολλητή, φυσικά και ο Τσόλος Σιμεώνε. Είναι εκείνη η χρονιά που έχει γυρίσει ως παίχτης και ο Σιμεώνε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Χερμάν Μπούργος λοιπόν είναι ένας ροκ τύπος, τόσο ροκ που έφτιαξε ροκ μπάντα, ναι. Τη λέει The Garb, μάλλον είναι αρχικά το όνομα, είναι G-A-R-B και δεν είναι Garb το ένδυμα ή ξέρω εγώ ο Τίβενος που σημαίνει στα αγγλικά, μάλλον είναι αρχικά το Garb, αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, ναι. Αλλά σου βρήκα τραγουδάκι και βάλτο να το ακούσει το κοινό,
να ακούσει το Χερμάν Μπούργκο να τραγουδάει. Αυτός τραγουδάει. Αυτός τραγουδάει, ναι, ο frontman είναι. Α, ξεκινάει και... Είναι ένα βαθιά ερωτικό τραγούδι που μιλάει για το χωρισμό. Νομίζω αυτός είναι και ο τίτλος, έτσι, είναι... El final. El final είναι ο τίτλος. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ναι, ναι, το finale μιας σχέσης που είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Porque mis noches se vuelven frías. Extraño tus besos, sabor a miel y el calor de tu cuerpo en esta piel. Abres tu brecha cuando tú no estás. Αυτός είναι που ακούμε, λες εσύ, έτσι. Αυτός είναι, αυτός είναι. Ναι. Αποκλειστικά στο Λίμπερο. Φοβερό. Φοβερό. Λοιπόν... Κάθε μέρα μας μιλάς και μια έκπληξη, εντάξει. Μετά, μετά τη, τη μπασκετική εμφάνιση που έκανες, ας πούμε, που πήρες το, πώς το λένε, σούταρες για τρεις και το έβαλες στην πρώτη εκπομπή τη Μόνικα και τώρα έρχεται και ο, ο τραγουδιστής ο Μπούργκος. Για πες, ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, ένας πολύ ωραίος τύπος, που βέβαια καλό είναι και εμείς οι δημοσιογράφοι να τον προσέχουμε λιγάκι, γιατί είναι και λίγο οξύθυμος, είναι, μην τα πάρεις το κρανίο που λένε. Τέλεια. Έχει διάφορα σκηνικά που έχουν γράψει ιστορία στην Ισπανία όταν φεύγει λίγο από τον έλεγχο. Το πιο χαρακτηριστικό όλων είναι μια διένεξή του στον πάγκο με τον Ζωσέ Μουρίνιο. Θα θυμάσαι εκείνη την ιστορία που ο Ζωσέ Μουρίνιο είχε αρπαχτεί με τον βοηθό του Πεπ Γκουαρδιόλα, τον αείμνηστο και μετέπειτα πρώτο προπονητή της Μπαρτσελόνα, τον Τίτο Βιλανόβα, και πάνω στο τζαμπουκά είχε βάλει το δάχτυλό του να του δείξει κάτι ο Μουρίνιο και τον είχε χτυπήσει το μάτι τον Βιλανόβα. Ναι. Μετά από κανένα χρόνο λοιπόν πάλι έγινε ένα τζαμπουκά σε ένα Ρεάλ Ατλέτικο μεταξύ των προπονητών και πάει ο Μουρίνιο να πει κάτι, να τζαμπουκαλευτεί και τον αρπάζει ο Μπρούγκος και του λέει: εγώ δεν είμαι Τίτο Βιλανόβα, θα σου σπάσω το κεφάλι. Κάτι που έχει καταγραφεί από τις κάμερες και έχουν διαβάσει τα χείλη του και είχε γίνει μεγάλο σουσουρό τότε. Είναι 1,90 είναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Παλιός θανατοφύλακας. Γνωστός και για τα... και για την ποιότητά του, αλλά και για λίγο την εκεντρικότητά του. Έπαιζε σχεδόν μονίμως με καπελάκι κάτω από τα goal post. Είχε πάντα αυτή την τρέλα, ρε παιδί μου, από τα χρόνια του στην Αργεντινή, από τα χρόνια του στην Ισπανία. Πάντα είχε αυτή την καλώς κατ' εμέ εννοούμενη τρέλα. Ένας πολύ μεγάλος μαχητής. Έχει ξεπεράσει τον καρκίνο. Και μάλιστα σε μια πολύ σκληρή μάχη, ενώ έπαιζε ακόμα ποδόσφαιρο. Ναι. Ένα φοβερές ιστορίες που έχουν πει οι γιατροί τότε. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρέπει να κάνει μια επέμβαση άμεσα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Και λέει στον γιατρό: δεν γίνεται. Του λέει: γιατρός, θα την κάνουμε την Κυριακή. Του λέει ο Μπούργκος: δεν γίνεται την Κυριακή, παίζω. Δευτέρα. τα κατάφερε, βγήκε νικητής. Όταν τελείωσε το ποδόσφαιρο δεν ήθελε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Ήθελε να ασχοληθεί με την rock μπάντα. Το παράτησε το ποδόσφαιρο, δεν έβαλε καθόλου στο μυαλό του την προπονητική. Παρά το γεγονός ότι δέχτηκε πρόταση από τον Τζόλο Σιμεώνε να συνεργαστούν, μόλις σταμάτησε το ποδόσφαιρο, δεν πήρε την προοπτική. Μιχάλη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Στο κομμάτι εδώ, στο 4-9... που βγάζει τις φάτσες, ας πούμε, του συγκροτήματος και τα λοιπά, τον έχει πάνω-πάνω, τη θηρία ωραία και μαλλί, μακρύ και τα λοιπά, μόνο Μπούργκος, έτσι τον γράφει. Το ναι, ναι, σου είπα. Σου λέω, μπορεί να τον πετύχεις σε συνέντευξη με δημοσιογράφο και να τον λέει μόνο ο δημοσιογράφος. Μάλιστα. Που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά δεν, είναι ένα παρατσούκλι που το ασπάζεται, του αρέσει πολύ, δεν τον ενοχλεί καθόλου. Το έχει κάνει δικό του, ρε παιδί μου, κτήμα του. Μάλιστα. Για μας,
Ναι, έλεγα λοιπόν που είχαμε, ότι όταν το έκανε ήταν πρόταση του Τσόλο να συνεργαστούν αμέσως, αλλά δεν ήθελα να την αφήσει τη μουσική, ήταν μεγάλη του αγάπη, παίζει κιθάρα, παίζει διάφορα μουσικά όργανα και ήταν από μικρό παιδί, πώς να το πω, όνειρο ζωής η rock μπάντα. Αλλά μετά από ένα-δύο χρόνια που ασχολήθηκε με τη rock μπάντα, δεν ξέρω τώρα αν είδε ότι αυτός ο δρόμος δεν θα τον βγάλει σε μεγάλη καριέρα ή άλλαξε άποψη, αποφάσισε να γίνει προπονητής. Ξεκίνησε σε μικρές κατηγορίες στην Ισπανία μια πολύ μικρή σόλο καριέρα, μέχρι που ο Τσόλο Σιμώνε του ξανά έκανε σήμα και συνεργάστηκαν στην Κατάνια στην αρχή και από τότε είναι μονίμως παρέα μέχρι πριν ένα-δύο χρόνια όταν επί της ουσίας δεν τάσπασε με τον Τσόλο Σιμώνε. Ναι. Ούτε ξέρω αν κατά ανάγκη έφυγε γιατί ήθελε να κάνει σόλο καριέρα ή αν τάσπασε, όπως λένε περισσότεροι, με την διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης για κάποιες αποφάσεις της. Ένας πολύ σπάνια περίπτωση ανθρώπου στην Ισπανία είχε γίνει μεγάλο θέμα όταν πήγαινε και έτρωγε πρωινό με τους εργάτες που έκτιζαν το γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης, ένα πάρα πολύ απλός και καθημερινός τύπος. Είναι πολύ φιλικός, έχει τρομερό χιούμορ, τρομερό χιούμορ. Τον έχουν ρωτήσει μια φορά σε μια συνέντευξη αν δεν ήσουν από ποδοσφαιριστής τι θα ήθελες να ήσουν και έχει απαντήσει γυναίκα ποδοσφαιριστή. Γυναίκα ποδοσφαιριστή ρε φίλε, ναι, τέλεια απάντηση. Είναι πολύ τίγκα στην αλεγρία ρε παιδί μου. Είναι αυτός η κλασική περίπτωση Αλέγρου Λατίνου με τις ροκ πινελιές που υπάρχουν παντού στη ζωή του, παντού. Τώρα, στα βασικά, σε αυτά που φαντάζομαι ενδιαφέρουν πιο πολύ τον Άρη, ο Μπούργος είναι η καριέρα που έκανε δίπλα στον Τσόλο ήταν σαν τακτικιστής και αναλυτής. Αυτά ήταν τα πολύ μεγάλα προσόντα του και αυτά ήταν που γοήτευσαν και τον Τσόλο Σιμεώνε. Στην συνέντευξη τύπου όταν κατέκτησε Ατλέτικο Μαδρίτη στο πρώτο πρωτάθλημα με τον Τσόλο Σιμεώνε, ναι. Τον φωνάζει μέσα στην συνέντευξη τύπου εκεί που μίλαγε ο Τσόλο Σιμεώνε, πρώτα αυτόν και μετά δύο-τρεις ακόμα συνεργάτες του. Όχι απλώς πλέκει το εγκόμιο λέγοντας και ότι αυτός εδώ με έχει κάνει με ένα καλύτερο προπονητή, αλλά μιλάει πάρα πολύ κολακευτικά και πολλή ώρα και λέει στους δημοσιογράφους ότι κανονικά αυτόν και μετά τους υπόλοιπους πρέπει να ακούσετε για να σας εξηγήσουν πώς το πήραμε αυτό το πρωτάθλημα. Δηλωσάρα. Ο Μπρούκος είναι... Δηλωσάρα. Ναι, ναι. Από πρώτο είναι... προπονητή, ε. Ναι, ναι, ναι. Η μέρα που κατακτά το πρωτάθλημα. Δηλωσάρα. Σωστό, σωστό. Και κινησάρα, γιατί τους έβαλε μέσα στην συνέντευξη και καθίσανε δίπλα του μπροστά στις κάμερες για να μιλήσουν κι αυτοί. Mm-hmm. Θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα στην τηλεόραση. Ήταν μια από τις φράσεις που είχε πει ο Σιμεώνε. Ο Μπούργος τώρα, άνθρωποι που τον έχουν ζήσει ως βοηθό, λένε ότι έχει μεγάλο χάρισμα στο να καταλαβαίνει την τακτική του αντιπάλου, να καταστρώνει τις τακτικές. Μάλιστα λένε ότι στο γραφείο του στην Μαδρίτη είχε μπροστά του 3-4 οθόνες τηλεόρασης μεγάλες και ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια, στο πούμε έτσι, είναι να του βάζουν 4 διαφορετικά μάτς της τηλεοράσης και να προσπαθεί σε 5 λεπτά να αποκωδικοποιήσει ταυτόχρονα και στα 4 μάτς τι παίζει ο καθένας, τι πρέπει να γίνει, τέτοιου είδους πράγματα. Αχα. Είναι πολύ σύγχρονος. Δηλαδή χρησιμοποιεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους. Θέλω να σου πω ότι ήταν ο πρώτος προπονητής που χρησιμοποίησε εν ώρα αγώνα. Μάλιστα ήταν για κάποιο λόγο, δεν θυμάμαι τώρα για ποιον, έλειπε ο Τσόλο Σιμεώνε, ήταν τιμωρημένος, δεν ξέρω τι ακριβώς, και ήταν πρώτος προπονητής εκείνο το μάτς και χρησιμοποίησε τα Google Glass κατά τη διάρκεια του μάτς τα φορούσε προκειμένου να λαμβάνει την ώρα του μάτς τη στατιστική απεικόνηση όλων των παιχνιδιών του, όλων των παιχτών του. Πόσες πάσες έχουν, τι κινήσεις κάνουν, πόσο έχουν τρέξει, όλο αυτό που σου παρέχει πλέον η τεχνολογία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο online. Και ήταν ο πρώτος, μάλιστα η Google τότε
Το είχε φωνάξει, το είχε λανσάρει πολύ. Προφανώς πολύ αγαπητός στους φίλους του Ατλέτικο. Και για έναν επιπλέον λόγο, ήταν αγαπητός πριν γίνει βοηθός του Τσόλο. Είναι ο τερματοφύλακας της ομάδας όταν επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία, τη χρονιά που είχε πέσει, το 2-3 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και μάλιστα η καμπάνια We Are Back, επιστρέψαμε, στην Μαδρίτη με γιγαντοαφίσεις και τα λοιπά, της Ατλέτικο, είχε γίνει με αυτόν πρόσωπο. Αυτός ήταν που το έλεγε και στο βίντεο. Έχει προσωπάρα. Ναι, ναι, επιστρέψαμε. Έχει προσωπάρα, φατσάρα έχει. Ναι. Τα ζήτα μάτς στο 100%. Συμμετέχει πάρα πολύ. Εδώ συμμετείχε ως βοηθός πάρα πολύ. Και σε σχέση με τις οδηγίες και σε σχέση με την ένταση και σε σχέση με το πάθος με το οποίο τα δουλεύει, πάρα πολύ παθιασμένος. Ξέρεις, από άποψη συμπεριφοράς, νοοτροπίας, λογικής, έχει όλα τα στοιχεία για να τον λατρέψει το κοινό. Τώρα από άποψη προπονητικής δεν έχω να σου πω πάρα πολλά. Έχει δουλέψει επί της ουσίας σε μια ομάδα. Αμέσως μετά την Ατλέτικο Μαδρίτης, όχι ακριβώς αμέσως, πήγε στην Newell's Old Boys στην Αργεντινή. Ναι. Τώρα, από το Μάρτιο του 2021 ως τον Ιούνιο του 2021, πριν ένα χρόνο. Αλλά κάτσε λίγο, δηλαδή κάτι τύπου 15 μάτς πρέπει να έχει κοουτσάρει. Οπότε δεν έχω να σου πω... Ναι, δεν έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα ως πρώτος προπονητής. Οκ, αυτό είναι κατανοητό. Ναι. Μάλιστα. Σαν κίνηση τώρα, πέτα το βιογραφικό του, δηλαδή όχι το βιογραφικό του, πέτα αυτά τα ωραία, τα στοιχεία που τον συνοδεύουν τέλος πάντων και τον περιγράφουμε, μας τον περιγράφεις τώρα και ουσιαστικά είναι σαν να τον ξέρουμε χρόνια, έτσι πως να τον έχουμε κοντά μας, έτσι πως τον περιέγραψες, σαν κίνηση. Ενός ανθρώπου, ενός παράγοντα, ενός προέδρου για μια ομάδα Super League. Αυτή την κίνηση, αυτή την κίνηση θέλω να μου σχολιάσεις. Εντάξει, είναι μια επιλογή γεμάτη με ενδιαφέρον. Νομίζω δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Δηλαδή, είναι ένα... Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στοίχημα υπό την έννοια ότι δεν έχει υπάρξει πολύ καιρό πρώτος προπονητής για να έχουμε ένα δείγμα γραφής, αλλά ακόμα και να το πούμε στοίχημα είναι ένα πολύ ωραίο στοίχημα. Όπου η απόδοση είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά η πιθανότητα να προκύψει η απόδοση δεν είναι τόσο μεγάλη. Δηλαδή είναι... Ένα ρίσκο που αξίζει να το πάρεις 100% αν το πούμε ρίσκο ή στοίχημα. Ναι. Είναι ρίσκο. Δεν ξέρω. Το ξαναλέω. Ρίσκο υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει μεγάλο δείγμα γραφής ως πρώτος προπονητής. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν τύπο που δεν έχεις να βάλεις ερωτηματικά δίπλα του για το αν μπορεί να διαχειριστεί την πίεση. Για το αν μπορεί να διαχειριστεί προσωπικότητες, για το αν μπορεί να γίνει αφεντικό στα αποδυτήρια, για το αν μπορεί να επιβληθεί, για το αν μπορεί να κερδίσει το κοινό, για το αν μπορεί να κερδίσει τον τύπο, για το αν έχει το επικοινωνιακό χάρισμα, για το αν έχει το εκτόπισμα, όχι κυριολεκτικά, και κυριολεκτικά το έχει, αλλά και μεταφορικά, για το αν έχει το ανάστημα για να κάνει καριέρα πρώτου προπονητή, για το αν έχει τις παραστάσεις, για το αν έχει την εμπειρία. Σε όλα αυτά βάζει τικ, 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 τικ. Δεν έχεις τίποτα να αναρωτηθείς για όλα αυτά. Για το πώς θα συμπεριφερθεί ως πρώτος προπονητής, okay, εκεί περιμένεις να το δεις. Αλλά επειδή όλες οι άλλες προϋποθέσεις υπάρχουν και επειδή πόσο μεγαλύτερο όνομα μπορείς να βρεις να φέρεις στην Ελλάδα, λέω ότι είναι ένα πολύ ωραίο στοίχημα και πώς να το πω, θα το παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Μέχρι το απόγευμα προφανώς θα έχουμε και κάτι παραπάνω, γιατί προς το παρόν είμαστε στο, όπως λέμε για τα social, είμαστε στο διαβάστηκε. Περιμένουμε το κάτι παραπάνω τώρα, περιμένουμε και μια απάντηση, δηλαδή το ραντεβού
και την ανακοίνωση. Αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές από το ξεκίνημα της εκπομπής και νωρίτερα με τον Χρήστο που μας έδινε το ρεπορτάζ από την πλευρά της ΠΑΕ και γενικότερα για την περίπτωση αυτή, δεν έχει κλείσει. Απλά είναι αυτός, είναι ο εκλεκτός και έρχεται στην Αθήνα να βρεθεί με τον πρόεδρο της ΠΑΕΑΡΙΣ. Θέλουμε να πιστεύουμε, θα πάνε όλα καλά. Είναι ένα στοίχημα, όπως είπες και εσύ. Τώρα που τον μαθαίνουμε σιγά σιγά, τον αναλύουμε περισσότερο, έτσι ο καθένας θα βγάζει τα συμπεράσματά του. Και μακάρι να τον έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί είναι μια ιδιαίτερη φιγούρα, μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Έτσι όπως ακούω και όλος ακούω και εσένα. Και σπουδαία προσωπικότητα. Λοιπόν, σε μερικά λεπτά θα έχω Ρασβάν Λουτσέσκου, μιας και πιάσαμε τους προπονητές σήμερα εδώ. Οπότε αύριο θα μιλήσουμε για Midland PAOK. Έχουμε μιλήσει και με τον εκπρόσωπο του γραφείου τύπου, δηλαδή της Midland, να μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες, ή τέλος πάντων όσες ήθελε να πει. Μίλησε πριν από λίγο μαζί του, επικοινώνησε στη Δανία, μαζί του μάλλον, ο Κώστος Κούσης. Ο άνθρωπος βρίσκεται φυσικά στην Δανία. Θα μας πει για το τι θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, τι μεταγραφές έχει κάνει η Midland και αν θα έχει κόσμο στο γήπεδο, αν θα είναι γεμάτο ή όχι, ή αν υπάρχουν ακόμα περιορισμοί στη Δανία. Έχουμε θέματα. Τα υπαλικάρια μας, οι δημοσιογράφοι εννοώ και τα λοιπά, ταξιδεύουν αυτή την ώρα, φεύγουν για Δανία. Οπότε το Στέργιο θα τον έχουμε αργότερα. Οπότε Μιχάλη. Στέργιο στη Δανία. Στέργιο στη Δανία, ναι. Δεν χάνει ταξίδι. Ο Στέργιο μπορεί να πάει μέσω Γουαδελούπης, αλλά θα φτάσει εκεί που πρέπει. Έχοντας κάνει αρκετά ταξίδια με τον ΠΑΟΚ, οφείλω να πω δημόσια ότι ο Στέργιος είναι η αδυναμία μου. Ναι. Γιατί? Γιατί? Τρομερός τύπος. Σε πήρε τηλέφωνο για να το πεις. Σε πήρε τηλέφωνο για να το πεις στον αέρα. Όχι, όχι. Να σου λέω από το που ξεκινήσαμε τη εργασία, δεν έχει τύχει να μιλήσουμε κιόλας. Ναι. Την άλλη εβδομάδα θα είσαι στη Ρεβάντς. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι Θεσσαλονίκη, οπότε θα πρέπει να κάνουμε εκπομπή από εκεί. Θα δούμε. Θα το σκεφτώ. Αν σε δεχτώ στο στούντιο. Εντάξει. Ό,τι πείτε, κύριε, ό,τι πείτε. Σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Έγινε, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά.